Να επιστρέψουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στο Γκραν Μοντανά, εκεί στην Ελβετία, να συνομιλήσουμε τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, τον κύριο Μαρίνο Σιζόπουλο. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Ανδρέα, καλημέρα. Καλημέρα στους τηλεθέατες του ΣΥΓΜΑ. Καλημέρα. Να δούμε λίγο κάποια πράγματα. Καταρχήν, έχετε ενημερωθεί, θα έχει Εθνικό Συμβούλιο, υπάρχει αυτή η πληροφορία πριν την έναρξη της διάσκεψης? Ναι, θα υπάρχει σε λίγο μια συνάντηση των μελών του Εθνικού Συμβουλίου με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προφανώς, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, είναι για να γίνει μια ενημέρωση για τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν χτες αργά το απόγευμα και πιθανόν για τη διαδικασία που σήμερα θα ακολουθηθεί. Τώρα, κύριε πρόεδρε, έχουμε ένα δεδομένο το οποίο δεν ξέρω, θα μου πείτε εσείς πόσο και πού επηρεάζει. Δεν θα έχουμε τον οδηγό της διαδικασίας, δεν θα έχουμε το περίφημο κοινό, το οποίο δεν ήταν ποτέ κοινό, έγγραφο στο τραπέζι. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει για την όλη διαδικασία? Ακριβώς είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα θέλαμε να ενημερωθούμε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Γιατί μπορεί το έγγραφο αυτό να μην είναι κοινό έγγραφο πια? Το είχατε πει από την αρχή. Το είχατε χαρακτηρίσει έτσι, ναι. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να γνωρίσουμε αν το περιεχόμενο του συγκεκριμένου εγγράφου θα φύγει από το τραπέζι των συζητήσεων ή αν θα παραμείνει ως πρόταση πια του εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα, του κ. ΟΕΙΤΑ. Ναι. Και εδώ ακριβώς είναι ένα κρίσιμο και ένα κομβικό σημείο το οποίο δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να απαντήσουμε. Και ο λόγος είναι γιατί υπάρχουν πάρα πολλές παγίδες μέσα σε αυτό το έγγραφο. Η δική μας εισήγηση προς τον πρόεδρο είναι ότι αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί καθόλου ως ένα έγγραφο, ούτε θα πρέπει η οποιαδήποτε διαδικασία να στηριχτεί σε αυτό. Για παράδειγμα, κύριε πρόεδρε, ας πούμε η συνθήκη εφαρμογής θα πέσει στο τραπέζι για συζήτηση? Δεν γνωρίζουμε, Ανδρέα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν γνωρίζουμε και δυστυχώς, παρά το εξαιρετικό τοπίο που υπάρχει εδώ, η ταλαιπωρία είναι μεγάλη. Ναι. Υπάρχει όμως και ένα σοβαρό πρόβλημα. Το ότι η κυπριακή αντιπροσωπεία, όπως και η ελλαδική, είμαστε πολύ διασπασμένοι σε διάφορους χώρους διαμονής. Αυτό δημιουργεί, κατά την άποψή μου, σοβαρά προβλήματα όσον αφορά τη συνεχή επαφή, τη συνεχή ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών για το πώς εξελίσσεται η όλη διαδικασία. Πρέπει να βρούμε κάποιους τρόπους να διαχειριστούμε αυτό το πρόβλημα, που για μένα είναι σημαντικό πρόβλημα. Πάντως, αυτό που ξέρουμε με βάση τη διαδικασία και το πρόγραμμα είναι ότι ξεκινάει στις 11 και 4 με 15 λεπτά καθυστέρηση και ξεκινάει με εγγυήσεις και ασφάλεια το πρωί. Αυτό ήταν ήδη γνωστό. Το θέμα είναι όμως ότι εδώ θα προχωρήσει απλά μια συζήτηση και κάθε πλευρά θα καταθέσει απόψεις και θα περάσουν μετά σε απόγευμα σε άλλα θέματα συζήτησης, όπως είναι ενδεχομένως το εδαφικό ή διακυβέρνηση, παραβιάζοντας την ουσία την διαδικασία για την οποία συγκλήθηκε αυτή η διάσκεψη, που θα έπρεπε να είχε επικεντρωθεί κατά κύριο λόγο στα θέματα της ασφάλειας των εγγύσεων και της αποχώρησης των τουρκικών στρατευμάτων, ή ακριβώς θα μπει πάλι από το παράθυρο το πλαίσιο το οποίο καθόριζε το έγγραφο ΆΙΤΑ, όπου κατά έντεχνο τρόπο εισήγαγε και το θέμα της συνταγματικής ασφάλειας ως μέρος της γενικότερης ασφάλειας, για να δώσει την ευκαιρία πια να συζητηθούν και ζητήματα εσωτερικής διακυβέρνησης. Εγώ, κύριε πρόεδρε, αυτό που κατάλαβα είναι ότι θα έχουμε παράλληλες συζητήσεις και διακοινωτικές διαπραγματεύσεις. Αυτό κατάλαβα εγώ. Ναι, αλλά οι παράλληλες συζητήσεις θα γίνουν πώς? Θα γίνουν αφού πρώτα έχουμε κάποια σύγκληση, κάποια κατάληξη στα θέματα της ασφάλειας των εγγυήσεων και της αποχώρησης των στρατευμάτων, ή ανεξάρτητα θα ξεκινήσει και η παράλληλη συζήτηση των υπολείπων θεμάτων? Μάλιστα. Εδώ ακριβώς είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει τη δική του σημασία. Είναι ένα θέμα αρκετά σοβαρό. Γιατί υπάρχει πάλι το ενδεχόμενο η τουρκική πλευρά να κολυσιεργεί στα συγκεκριμένα ζητήματα και από την άλλη πλευρά να συνεχίζεται η συζήτηση στα θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης. Μάλιστα. Τώρα, η αλήθεια, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και αυτό το μήνυμα θέλουμε να μεταφέρουμε και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί δεν μπορούμε ποτέ να έχουμε εμπιστοσύνη σε όλους τους υπόλοιπους, οι οποίοι δεν γνωρίζουμε τις κρυφές τους σκέψεις, τις κρυφές τους επιλογές και ενδεχομένως τις κινήσεις τις οποίες είτε για εντυπωσιασμό είτε για ουσία θα πραγματοποιήσουν σε αυτή τη συνάντηση. Μάλιστα. Με κύριο στόχο είτε να φορτώσουν στη δική μας πλευρά οποιοσδήποτε ευθύνες σε περίπτωση που θα ήθελαν να αναβαγίσουν τη διαδικασία, ή ενδεχομένως να την οδηγήσουν σε συγκατάθεση προτάσεων που θα μας παγιδεύσουν ακόμα περισσότερο σε μια λύση τουρκικών, όπως ονομάζουμε, προδιαγραφών. Κύριε πρόεδρε, ευχαριστώ, εύχομαι καλή δουλειά, μακάρι να πάνε όλα καλά. Θα έχουμε την ευκαιρία αυτές τις μέρες να το ξαναπούμε.
Να δούμε και τις εξελίξεις. Ευχαριστώ πάρα Ευχαριστώ, πολύ. Αντρέα. Να είστε καλά. Εμείς θα είμαστε εδώ σε εγρήγορση. Να είστε καλά. Όπως τονίσαμε κατ' επανάληψη, ο στόχος μας είναι να στηρίξουμε τις προσπάθειες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, να στραφούν προς την ορθή κατεύθυνση, να αποφύγουμε τις παγίδες, αλλά και αν όντως υπάρχει κάποια προοπτική διάρρηξης του αδιεξόδου και δημιουργίας συνθήκων για κάποια σημαντική πρόοδο στα σημαντικά θέματα πια της ασφάλειας των εγγύσεων και της αποχώρησης των οξυγών στρατευμάτων να πραγματοποιηθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν...